Σε μια λιτή εκδήλωση γεμάτο συμβολισμού στο Μουσείο της Ακρόπολης, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο πρόεδρος της Microsoft, Brad Smith, ανακοίνωσαν και επισήμως τη σημαντική σε μέγεθος αλλά και σημασία σε επένδυση στην οποία θα προβεί ο τεχνολογικός κολοσσός στη χώρα μας. Πρόκειται για τη δημιουργία ενός μεγάλου κέντρου δεδομένων, data center, για την υποστήριξη υπηρεσιών cloud που απευθύνονται στους πελάτες της πλατφόρμας της Microsoft. Οι υποδομές του συγκεκριμένου data center θα δημιουργηθούν σε τρεις διαφορετικές εκτάσεις στην Αττική, που θα διασυνδεθούν και θα έχει κάλυψη στην ευρύτερη περιοχή της νότιο-ανατολικής Ευρώπης. Χωρίς να έχει ανακοινωθεί το ακριβές ποσό, η επένδυση υπολογίζεται ότι θα είναι 400 εκατομμύρια ευρώ, αν και η προστιθέμενη αξία της υπολογίζεται ότι θα φτάσει το 1 δισεκατομμύριο ευρώ σε βάθος χρόνου. Η ίδρυση ενός υπερσύγχρονου data center σε οποιαδήποτε χώρα από έναν τεχνολογικό κολοσσό όπως είναι η Microsoft αυτομάτως την αναβαθμίζει ως επενδυτικό προορισμό. Ειδικά όμως για την Ελλάδα δεν συνεπάγεται μόνο ξένα κεφάλαια, περισσότερα έσοδα στα δημόσια ταμεία, νέες θέσεις εργασίας υψηλής εξειδίκευσης. Συνεπάγεται και μια ποιοτική προστιθέμενη αξία. Οι αναλυτές θα μιλήσουν για ένα συνολικό οικονομικό όφελος σε βάθος χρόνου, το οποίο μπορεί να ξεπερνάει το 1 δισεκατομμύριο με βάση την εμπειρία άλλων κρατών. Όμως το κέρδος αυτό πολλαπλασιάζεται αν προσθεθεί ο εξυγχρονισμός και η ανταγωνιστικότητα που θα φέρει αυτή η επένδυση σε άλλες επιχειρήσεις, όχι μόνο μεγάλες, αλλά μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, που ανακαλύπτουν τη σημαντική προστιθέμενη αξία που οι ψηφιακές υπηρεσίες μπορούν να προσφέρουν σε αυτές. Yeah, we talk about this word, the cloud, as if it's some light and fluffy thing in the air. Ο πρόεδρος της Microsoft, Brad Smith, υποστήριξε ότι είναι μια σημαντική ημέρα για την Ελλάδα, τονίζοντας πως πρόκειται για τη μεγαλύτερη επένδυση της Microsoft στην Ελλάδα κατά τα 28 χρόνια της παρουσίας της στη χώρα. Υπογράμμισε ότι η επένδυση δείχνει την εμπιστοσύνη της εταιρείας στην ελληνική οικονομία, για να επισημάνει «δεν το κάνουμε σε πολλές χώρες, μάλιστα το κάνουμε το 2020». Μία χρονιά με προκλήσεις. Εξηγώντας τη σημασία της επένδυσης για τους Έλληνες, ο πρόεδρος της Microsoft σημείωσε ότι τα δεδομένα είναι ο ηλεκτρισμός του 21ου αιώνα που έρχεται στην Ελλάδα και έχει ιδιαίτερη σημασία. Όπως σημείωσε, η ταχύτητα πρόσβασης στα δεδομένα θα είναι υψηλότερη, ενώ η επένδυση στο data center δεν είναι κάτι που γίνεται μία φορά. Κάθε χρόνο γίνεται συντήρηση και αναβάθμιση, ενώ αξιοποιούμε σημαντικούς πόρους στην έρευνα και την ανάπτυξη. Υπάρχει πάντα μια στιγμή. Και η στιγμή είναι τώρα. Ήρθε η στιγμή να γίνει πράξη ο ψηφιακός μετασχηματισμός της Ελλάδας, εντάσσοντάς τη στη μεγαλύτερη υποδομή cloud του κόσμου και δημιουργώντας το πρώτο Microsoft Data Center στη χώρα. Ήρθε η στιγμή να ενισχύσουμε 100.000 επαγγελματίες, εκπαιδευτικούς και μαθητές, το ανθρώπινο δυναμικό του αύριο. Να διευρύνουμε τις επιχειρηματικές δυνατότητες και ευκαιρίες. Να βρούμε νέους τρόπους να διατηρήσουμε και να βιώσουμε την ελληνική κληρονομιά. Ήρθε η στιγμή να ανοιχτούμε σε νέες ιδέες. Να στοχεύσουμε πιο ψηλά και από τα ασύννεφα. Με καινοτομία. Με όραμα. Με ανάπτυξη. Γιατί η ανάπτυξη δεν μπορεί να περιμένει στιγμή. Η ανάπτυξη ξεκινά εδώ. Τώρα.